Καλησπέρα, κύριε Κίρτσο. Γεια σας από τις Βρυξέλλες, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Είμαστε εσείς. Καλά, εσείς πώς είστε? Μια χαρούλα κι εγώ. Θα θέλαμε ένα δικό σας σχόλιο για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από το στόμα του Υπουργού Εξωτερικών χθες. Ναι, νομίζω ότι επιβεβαιώνει δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει δηλαδή στρατηγική αντιμετώπιση του θέματος. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι δεν είναι σε θέση να ζητήσει αναθεώρηση του αλυτρωτισμού στη βάση του συντάγματος και φυσικά ούτε να ανοίξει συζήτηση για τη λεγόμενη μακεδονική εθνότητα. Απλά τα ρίχνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, οπότε σου λέει φταίνει η προηγούμενη και εμείς θα τα κουκουλώσουμε. Το πρόβλημα του όμως δεν είναι οι προηγούμενες κυβερνήσεις που κάνει μια αυθαίρετη ερμηνεία της πολιτικής τους. Το πρόβλημα του είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος όσο βλέπει την κυβέρνηση να τα δίνει όλα χωρίς να παίρνει τίποτα, τόσο σκληραίνει τη θέση του στα πλαίσια μιας αμυντικής πατριωτικής αντίδρασης. Επομένως, όταν έχεις μια πλειοψηφία 70-75% που σου λέει ότι μην χρησιμοποιήσεις καν τον όρο Μακεδονία σε σύνθετη ονομασία, έχουμε τώρα τον Υπουργό Εξωτερικών να μας πει ότι παιδιά δεν γίνεται τίποτα με το Σύνταγμά τους, καλύτερα να το ξεχάσουμε και το Μακεδονία θα το δεχθούμε, μήπως είναι και σκέτο ή σχεδόν σκέτο, απλά θα τους το πούμε να το λένε σλάβικα για να μην το καταλαβαίνουμε εμείς. Τώρα είναι αυτό εξωτερική πολιτική, δηλαδή εντάξει έχουν ξεπεράσει τα όρια. Δηλαδή είναι να απορεί κανείς με την κουτοπονηριά που χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα και τους συνεργάτες. Κύριε Κίρτσο, αυτό που είπε ότι αν το καλοκαίρι, δηλαδή όταν θα κριθεί η είσοδος του κρατηδίου στο ΝΑΤΟ, δεν είναι όλα αυτά εκπληρωμένα, όποιο είναι τελικά αυτό το προσχέδιο συμφώνου, τότε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Μα, το τρελό είναι ότι ενώ βιάζονται αυτοί να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ είναι πιο εύκολο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο δύσκολο. Επομένως, αυτοί που έχουν τη βιασύνη, δηλαδή τα Σκόπια, θα πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να μας εξηγήσουν τι έχουν να προσφέρουν για να τους βοηθήσουμε στη βιασύνη τους ή να ανεχθούμε τη βιασύνη τους. Έχουμε την κυβέρνηση Τσίπρα που βιάζεται περισσότερο, και έχουμε την Αθήνα που βιάζεται περισσότερο από τα Σκόπια αντί να αξιοποιήσει τη βιασύνη των Σκοπίων. Δηλαδή έχουμε μια διπλωματική αντιστροφή, αντί να έχουμε ένα πλεονέκτημα διαπραγματευτικό, ότι κύριε βιάζεστε, μάλιστα, εντάξει, έχουμε κατανόηση, για να δούμε τώρα, για να βγάλετε τα χαρτιά σας στο τραπέζι. Εμείς λέμε όχι, πρέπει να μπουν οπωσδήποτε. Πρέπει να μπουν ένα δόγμα τώρα, ότι πρέπει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος πάντων να τα κουκουλώσουμε όλα για να τους ευκολύνουμε να μπουν. Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνουν, που έχουν λάθος σε βασικές τους εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, να θυμηθούμε τι έγινε το 2015 με την Ευρωζώνη. Ήταν φανερό ότι θα χτυπάγαμε το κεφάλι μας στον τοίχο, το εξηγήσαμε και αυτοί συνέχισαν για τους δικούς τους λόγους. Είναι φανερό και τώρα ότι δίνουμε στα Σκόπια πλεονεκτήματα τη στιγμή που θα έπρεπε εμείς να αξιοποιούμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για να τους επιβάλλουμε μια καλώς εννοούμενη πειθαρχία σε όφελος των καλώς εννοούμενων εθνικών μας συμφερόντων. Δεν θέλουμε ούτε να τους μειώσουμε ούτε να τους καταστρέψουμε, αλλά δεν μπορούμε και να ξεφτυλιστούμε για να διευκολυνθούν. Από εδώ και πέρα, με αυτά τα δεδομένα όπως τα περιέγραψε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, όποια είναι αυτά τα δεδομένα, υπάρχει αλλαγή στη στάση της Νέας Δημοκρατίας? Διότι ακούμε σήμερα από το πρωί ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλέον αυτή ή όποια είναι γραμμή της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν έχουμε ακούσει την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Να σας την επαναλάβω. Η επίσημη θέση είναι ότι πρώτον η Ελλάδα δεν βιάζεται, βιάζεται τα Σκόπια. Και αυτό μας δίνει ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, το οποίο πετάει στα σκουπίδια η κυβέρνηση Τσίπρα. Δεύτερον, υπάρχει θέμα αλυτρωτισμού που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος. Υπάρχει και θέμα μακεδονικής εθνότητας. Αυτά πρέπει να συζητηθούν και να λυθούν με πρωτοβουλία των Σκοπίων για να πάμε στην επόμενη φάση που θα είναι αναγκαστικά δύσκολη για την Ελλάδα, που θα είναι η ονομασία. Από όλα αυτά που σας περιέγραψα, η κυβέρνηση έχει την ονομασία και σου λέει να το πούμε σλάβικα να μην το καταλάβετε ότι δεν θα είναι Μακεδονία, θα είναι Μακεδονία, οπότε να προχωρήσουν. Σε τι μπορεί να συμφωνήσει κανείς με αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Δηλαδή έστω ότι θέλουμε να συμφωνήσουμε. Εντάξει, πρέπει να κλείσουμε το κόμμα, ξέρω και εγώ, την παράταξη. Πρέπει να απομονωθούμε από το 75% του ελληνικού λαού που έχει βασική αντίρρηση
στις κινήσεις του κύριου Τσίπρα, το οποίο βέβαια θα γίνει τώρα 80 και 85%, διότι όσο βλέπει ο κόσμος ότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, απλά ζητάει ένα άλλο για να τα δώσει όλα και το βρίσκει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, στις πιέσεις που ενδεχομένως δέχεται και διάφορα τέτοια, ο κόσμος σκληραίνει τη στάση του. Και είναι λογικό. Βέβαια δεν διευκολύνει η σκλήρινση αυτή τη στάση, γιατί σε κάποια φάση θα πρέπει να συνεννοηθούμε και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα πρέπει να συνεννοηθούμε γενικότερα και στα Βαλκάνια. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό σε βάρος των καλώς εννοούμενων εθνικών συμφερόντων, διότι η κοινή γνώμη θα αντιδράσει και τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Η κοινή γνώμη ή τουλάχιστον ο Παλμός μιλάει για συλλαλητήριο, κύριε Κίρτσο, ένα κόμμα που θα γίνει στην Αθήνα. Η θέση και η άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ότι όποιος θέλει πηγαίνει και τα στελέχη της μπορούν να πάνε, αλλά δεν θα έχουμε οργανωμένη παρουσία, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, αν και είμαι ριζικά αντίθετο στην κυβερνητική πολιτική, δεν μου αρέσουν συλλαλητήρια στα οποία μπορώ να βρεθώ δίπλα σε κάποιον που δεν θέλω να είναι δίπλα του ή μπορώ να ακούσω πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτά που σας είπα. Τα οποία αυτά που σας είπα θεωρώ ότι είναι λογικά, αλλά αυτά που μπορώ να ακούσω από το μπαλκόνι του συλλαλητήριου μπορεί κατά την άποψή μου να είναι παράλογα. Επομένως, τέτοιου είδους πολιτικά ρίσκα εγώ δεν παίρνω. Πηγαίνω σε συλλαλητήρια που ξέρω ότι έχουμε τον οργανωτικό έλεγχο του συλλαλητηρίου και ταυτόχρονα οι ομιλίες του που θα ακουστούν θα με βρίσκουν σε γενικές γραμμές σύμφωνο. Ακόμα και αν μετατραπεί αυτό το συλλαλητήριο, κύριε Κίρτσο, σε ένα μεγάλο αντικυβερνητικό συλλαλητήριο. Εντάξει, από τη φύση ήταν αντικυβερνητικό. Το συζητάει όλος ο κόσμος. Και μάλιστα, ναι, βάζουν και κόκκινες γραμμές κάποιοι ότι καλό θα είναι να μετατραπεί, λένε μη μισή, και οι άλλοι μισή λένε καλό είναι να μην μετατραπεί σε αντικυβερνητικό. Ναι, καταρχήν κανείς δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο ενός μεγάλου συλλαλητηρίου. Δηλαδή είναι αποκτά μια δική του κοινωνική και πολιτική δυναμική. Και γι' αυτό θα κρατηθώ εγώ προσωπικά σε απόσταση ασφαλείας. Μ' αρέσει σε γενικές γραμμές να ελέγχω την κοινωνική και πολιτική δυναμική στην οποία συμμετέχω. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι πρώτον αυτοί που θα πάνε θα είναι κατά των χειρισμών στο θέμα των Σκοπίων, οι οποίοι δεν είναι δύσκολο να είσαι κατά, είναι η ευρύτατη πλειοψηφία των Ελλήνων και κάθε μέρα μας δίνουν και νέα ερεθίσματα για να είμαστε εναντίον. Και βέβαια, επειδή υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικού χειρισμού από την κυβέρνηση, δηλαδή στην αρχή πήγε να θεωρητικά να προκαλέσει διάσπαση πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, δεν της βγήκε γιατί κινήθηκε σωστά ο Μητσοτάκης και υποστηρίχθηκε από Σαμαρά και Καραμαλή. Τώρα προσπαθεί να καπελώσει την υποδιαμόρφωση και του αριστερά. Βλέπω κάτι τίτλους σε εφημερίδες. Μένει ο Καμένος, αναμένει η Φόφη, δηλαδή ότι μέσω Σκοπίων θα ενωθούν. Άρα παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι. Όποιος όμως παίζει πολιτικό παιχνίδι με εθνικά θέματα, θα πρέπει να περιμένει και πολιτικές αντιδράσεις. Επομένως, θα πάρει αναπόφευκτα. Αν το συλλαλητήριο της Κυριακής, κύριε Κίρτσο, είναι μεγαλύτερο από αυτό της Θεσσαλονίκης, έτσι τουλάχιστον λένε κάποιοι, ότι μπορεί και να είναι, ή είναι το ίδιο. Ένα συλλαλητήριο με μισό εκατομμύριο κόσμο, κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει ένα, ενάμιση και δύο. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα φτάσει. Εγώ λέω ότι είναι ένα ίδιο συλλαλητήριο με αυτό της Θεσσαλονίκης, που είναι και η ελάχιστη πρόβλεψη. Τι μήνυμα μπορεί να περάσει σε αυτό το timing στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα της χώρας? Νομίζω υπάρχουν δύο μηνύματα. Το ένα είναι για την κυβέρνηση, ότι καλύτερα να εγκαταλείψει αυτούς τους τυχοδιοκτικούς χειρισμούς για το Σκοπιανό, διότι μπορεί να έχουν ένα πολιτικό σχεδιασμό στο Μαξίμου ότι θα φέρουν σε δύσκολες θέσεις τη Νέα Δημοκρατία που δεν ισχύει στην πράξη, θα λαιλατήσουν, ξέρω και εγώ, το κόμμα γεννηματά, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται. Από τη στιγμή που ο λαός σηκώνει το ανάστημά του, θα πρέπει και αυτοί να το λάβουν σοβαρά υπόψη, να σταματήσουν να μειώνουν το λαό. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Διαπραγματευτικό χαρτί είναι. Αν ήθελε να διαπραγματευτεί, σίγουρα είναι. Αλλά νομίζετε ότι αυτοί διαπραγματεύονται? Όντως, αν εμφανιστούν 100-200 χιλιάδες και δείξουμε ότι τέλος πάντων υπάρχει μια
δυναμική, εθνική, πατριωτική, προφανώς μια κυβέρνηση που θέλει να διαπραγματευτεί μπορεί να το αξιοποιήσει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται. Απλά θέλει να κουκουλώσει ένα πρόβλημα και να το διαχειριστεί με εσωτερική πολιτική. Πάντως η Νέα Δημοκρατία στη συνάντηση με τον κύριο Νίμιτς είπε ότι εμείς δεν δεχόμαστε λύσεις σε δόσεις. Κύριε Κίρτσο, και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με αυτό. Ναι, επειδή δεν μπορούν να φέρουν λύση στην κυβέρνηση, θα θέλουν να φέρουν ενδεχομένως μια ψηφοφορία στη Βουλή που θα ψηφίζει τι ενδεχομένως θα γίνει. Ως τώρα η Βουλή επικυρώνει διεθνείς συμφωνίες. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να φέρουν. Γιατί τι να πούνε, ότι εμείς δίνουμε, τους ικανοποιούμε στο όνομα, θα το ακούτε Μακεδονία, αλλά όχι Μακεδονία. Αλλά βέβαια αυτοί θα κρατήσουν το Σύνταγμα και επειδή έχουν στήσει 35 αεροδρόμια, 80 δρόμους και 300 αγάλματα τα τελευταία 5 χρόνια, θα αφαιρέσουν την ονομασία από ένα αεροδρόμιο και 2 δρόμους. Οπότε να βγούμε και στους δρόμους να πανηγυρίσουμε. Αυτό το πράγμα δεν καταπίνεται. Δηλαδή δεν δεσμεύει κανέναν, μόνο την κυβέρνηση. Άρα δεν υπάρχει συμφωνία, άρα δεν υπάρχει λόγος ψηφοφορίας. Θα θελήσουν όμως να κάνουν ένα μαγείρεμα για να δείξουν ότι μπορεί ο λαός να τους καταδικάζει, αλλά αυτοί με 2 τσόντες από εδώ, τον καμένο από εκεί κτλ. Θα έχουν μια βιτρίνα κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ας το τολμήσουν και θα μετανιώσουν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κίρτσο. Καλό βράδυ από την Λαμία. Να είστε καλά.